κατά την πεσινή περίοδο του 2011 είναι γνωστό σε όλους ότι εκ μέρους της περιφέρειας υπήρξε, παρότι υπήρχε η πίστοση και ήταν άμεσα διαθέσιμη, να γίνουν ψεκασμοί για την καταπολέμηση κουνουπιών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί όλη η παράκτια ζώνη, να μειωθεί η τουριστική κίνηση, να μην μπορούν τα καταστήματά μας να δουλέψουν σε όλη την περιφέρεια, να υποβαθμιστεί η ποιότητα ζωής, και εκτός από αυτό είναι ένας ισχυρός αντιαναπτυξιακός παράγοντας, όταν θέλουν κάποιος να πουλήσει, να κάνει, όταν βλέπει κάποια αυτή την κατάσταση, βεβαίως τα πάντα υποβαθμίζονται. Πέρα από όλα αυτά υπήρχε και ο ιός του Νείλου. Αφού τους υποδείξαμε τους δρόμους που πρέπει να ακολουθήσουν και δεν άκουσαν, έφτασα σε μια παταγώδη αποτυχία περί τα τέλη Ιουλίου και εμφανίστηκε ο κύριος Τιμοσίδης τότε εκ μέρους του Κελπλό ότι τάχα θα κάνει την καταπολέμηση. Αντί γι' αυτό έγιναν εκνεφώσεις μόνο για τον ιό του Νείλου. Και φύλαξε ο Θεός να μην έχουμε κρούσματα τέτοιες μορφής πέρυσι. Φέτος επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό, αργά αντανακλαστικά, διαθέσιμοι πόροι 1.250 στην περιφέρεια. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν περαιωθεί οι διαδικασίες και η εκτίμησή μας είναι ότι περί το τέλος Ιουνίου θα αρχίσουμε να έχουμε τους ψεκασμούς. Το ερώτημα είναι ποιος φταίει και γιατί τόση ανικανότητα. Μιλάμε για καταστάσεις που σήμερα, ειδικά σε περίοδο κρίσης, θα έπρεπε οι επαγγελματίες, ο τουρισμός, η κίνηση να βοηθούνται και με πόρους που υπάρχουν. Πολλές φορές χρησιμοποιούν ως άλοθη την κρίση. Είναι ψέματα. Εκείνο που πρέπει να καταλάβουν είναι ότι πρέπει επιτέλους να δουλέψουν και να σεβαστούν τους πολίτες, και αυτό δεν το κάνουν γιατί μας κάνουν χάρη, το κάνουν γιατί το οφείλουν. Εμείς τους καλούμε να εκτελέσουν τις οφειλόμενες ελάχιστες υποχρεώσεις απέναντι σε αυτή την κοινωνία.